Δίνει και Γιάννης 2 τώρα λοιπόν. Δεν είδα χαρακτήρες, αλλά θα προθέσω ναι, Rob και Mark φυσικά. Winner Semis έφυγε πάνω, μισό να το διορθώσω. Δεν θα το διορθώσω, γιατί είναι αυτό. Δεν θα το γράφει κάπως. Μας είχε πει κάποια singles, Winner Semis. Ο Rob ξεκίνησε πολύ ωραία. Ανέβασε αρκετά τον damage του Mark. Δεν τέτοιο παίξω. Δεν ξέρω που είναι ο Louis, Κώστα. Δεν ξέρω που είναι ο Louis. Να τους εκείνο Λουίς. Πίσω να το κάτσε, να το φωνάξω. Σίτρα και μου, σίτρα. Σίτρα 26. Commentating for you. Να τα φωνάξω τον Λουί για τον Κώστα. Δική παραγγελιά. Λουίς. Έλα κάτω. Έλα, σε ζητάει ο Κώστας, σε ζητάει. Έλα, αγόρι μου, πού είσαι εσύ. Τον έφερα τον Λουί. Λοιπόν, τώρα παίζουμε Γιάννης και την 2. Την και εδώ στα singles. Όχι την 2. Έχουμε ένα μάτς πολύ δυνατό. Γελάξε, μην κοροϊδεύει. Δυο καλοί παίχτες. Μαζεύει σιγά σιγά τον damage ο Μάρτ. Δεν σου 40, αλλά κρατιέται. Ου, αυτό θα μπορούσε να πει. Έλα Κώστα, ρίξε μου ένα Craig Gasm, ήρθε ο Λούις, έλα. Ένα Craig Gasm, έλα. Το πρώτο stock πάρθηκε από τον Rob. Τι θα λένε αυτοί που τα βλέπουν στο YouTube. Με ένα καλό crab. Πού είναι ο κρυγκάς μου, δεν είναι κρυγκάς μου στο YouTube. Ναι, έφαγε ένα στόκ λοιπόν, του πήρε του Μάρθο ο Ρουι, ο Ρομπ. Να δούμε το spacing του Μάρθ. Ψάχνει ένα καλό smash ο Μάρθ τώρα. Ένα καλό tipper θα μπορούσε να τον έχει. Βέβαια, άμα δεν τον πεθάνει, είναι ο Dean να γυρνάει με τις ώρες το recovery που έχει. Σωστό spacing. Καλησπέρα κύριε Κώστα Στεφιάδη, καλησπέρα και πάλι. Πολύ πολύ χαρούμενο που σε βλέπει, δεν ξέρω γιατί είπα τέτοιο έρωτα. Έχω την αίσθηση ότι είναι Lil Mac Main και λέει κανείς άλλος δεν παίζει Lil Mac. Έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε το προηγούμενο Dubs. Ναι, το είδαμε, το είδαμε. Obvious το είδαμε. Πού ήταν στο stream. Το κλείσει το stock, όχι. Λουίς, εξήγησέ μας πώς είναι τόσο καλός σε αυτό το game. Πώς είσαι τόσο καλός σε αυτό το game, Λουίς. Βασικά δεν είμαι καλός. Απλά κρατάς το χειριστήριο, πατάς κουμπιά, προσπαθείς να μην πεθάνεις. Παίζω απλά το Mac πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν φτάνει για... Δηλαδή ένας μέτριος παίχτης μπορεί να με αποκλείσει άμα παίξει καλά με Mind Game. Έχει πολύ ωραίο παιχνίδι είχες κάνει πριν, ένα πολύ ωραίο... Σε είδα... Στο Dubs. Knockout punch έκανες. Ναι, έκανα μερικά πολύ καλά. Και αυτό που είχες φτάσει 150% και δεν έλεγες να πεθάνεις, πολύ πολύ καλό, πώς κρατιώσουν έτσι, δεν ξέρω. Survivable. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Έχω τον boxer μέσα μου καμιά. Για να δούμε εδώ πέρα τον Γιάννη. Πήγανε. Έχει πάει καλά. Σωστό το DI. Κάτι έτσι ακόμα, έχει πάρει και το stock από το Rob και το έχει φέρει το παιχνίδι. Ενώ είχε μεγάλη διαφορά στην αρχή, τώρα το έχει πάρει σχεδόν. Θέλει ένα καλό space μας για να φύγει από τώρα ότι. Πολύ καλό παίχτη μας ο Γιάννης. Είναι λίγο βαρύς ο Rob για να φύγει έτσι, ξέρεις. Ναι, είναι σχετικά. Σε λίγο, αλλά 10%. Πέρασε μέσα πέρασε από το site special και το έκανε τον επέδευε να πέρασε. Το crab down throw απέρα combo είναι πολύ ωραίο του Rob. Ωραίος ο Γιάννης, έχει διαβάσει το game. Υπονοώντας ότι όλοι υπόλοιποι καθόμαστε και πατάμε ό,τι να είναι. Ευχαριστώ πολύ Φέναξ. Αν έβλεπα ένα Captain Falcon στον δρόμο Λίους. Θα του ζήταγα την κούρσα του. Τι θα έκανες αν έβλεπες ένα Captain Falcon στον δρόμο. Θα του ζήταγα την κούρσα του να πάω για βόλτα. Γιατί έπεσα και λίγο το παιχνιδάκι του. Είδες ότι φέραμε, ήθελες να πούμε κανένα του στυλ show me your moves ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαστε έτσι. Σκεφτούμε κάτι καλύτερο, come on now. Για να δούμε, πάμε, ξεκινάμε. Δεν θέλουμε να δούμε τα moves σου, Captain Falcon. Ναι, sorry. Δεύτερος γύρος, ένα γύρος by the shore, ναι. Τον μέσω με τον Captain Falcon. Γιατί έχει να μπει μετά το κάπα και καλά είναι το χέρι του, δει, κάνει thumbs up, τι κάνει. Πού, δεν είναι. Ο κάπα εκεί πέρα, βλέπεις, έχει να βάλει να μπει μετά. Και δεν ξέρω αν το κάνει κατά λάθος, νομίζει ότι λέγεται KB ή ότι κάνει thumbs up πιο καλά. Ωραίο, άμα είναι thumbs up από εμένα για το thumbs up του. Για να μένει λίγο στο... thumbs up. Εντάξει το πια κομπλέ. Με τα φώτο. Λοιπόν, μπαίνουμε Λάιλαντ. Αγαπημένη πίστα του Rob. Για κάποιο λόγο. Και ο Μαρθ μπορεί να χτυπήσει από κάτω τις πλατφόρμες, έχει καλά neutrals.
Ναι, ο Ρομπ όμως πάντα προετοιμάζεται να κάνει ένα up smash κάτω από κάποτε τις πλατφόρμες. Σε πετυχαίνει με κάθε σε πάνω στις πλατφόρμες. Πολύ ξαφνικό γιατί προσγειώνεσαι και δεν προλαβαίνεις να φύγεις. Έχεις το lag του προσγειώνεσαι. Ω, ένα πολύ ωραίο counter. Α, το KB δεν δουλεύει, εντάξει. Δεν θα τέτοιο. Είναι βαρύς ο Ρομπ. Να το, μπράβο. Πάμε, Γκάιρο. Πάμε, το παιχνιδάκι του βλέπουμε ο ωραίος ο Ρομπ. Κάτσε να μισώ να συνδεθώ και εγώ στο κινητό μου να στείλω. Δεν ξέρω, νομίζω κακή επιλογή πίστας. Ξέρετε ποιες αποκλείσανε. Όχι, δεν ακούμε. Το προηγούμενο setup ακούγαμε και το προηγούμενο Σάββατο, αλλά τώρα όχι. It doesn't matter though. Αυτή η πίστα βολεύει το ROP. Βολεύει το ROP πάρα πολύ. Ναι, τον βολεύει γιατί άμα έχει πλεονέκτημα με το stock που μπορεί να κάνει στο aside το stock. Με τον clap. Πες μας ποια είναι η αγαπημένη σου πίστα. Για αγάπη που έχει. Η αγαπημένη μου πίστα, ωραία, ρωτάς. Έλα από εδώ, Κώστα, να το δεις, να το πεις κιόλας. Από τις κλασικές μ' αρέσει πολύ η Smashville. Και μετά, αν δεν παίζω Little Mac, μ' αρέσει η Delfino Plaza και η Halberg. Και η Castle Siege, γενικά τα maps που αλλάζουν, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Που αλλάζει το σκηνικό και πρέπει να είσαι και γνώστης λίγο του map. Μπορείς να κάνεις για πολλά... Για λίγα εννοείς τώρα στα tournament ή γενικά. Γενικά, γενικά. Ναι, γενικά, γιατί τώρα... Ναι, okay. Ελάζω εγώ, πάω να κάνω ένα game. See you later, Batches. Έχουμε το Μιχάλη πάλι. Έτσι μου λένε. Ναι, ήταν map του Dini, η Dreamland. Που αρέσει με το Rob. Έκανε και ένα suicide kill. Και εδώ τελειώνει το ματσάκι.